ξεκίνησε στις 7 Αυγούστου από την Αθήνα, θα διατρέξει όλη την Ελλάδα και θα καταλήξει στις 17 Σεπτεμβρίου στα Σέρια της Κουζάνης, όπου επιχειρείται το τριήμερο πανελλήνιο συνέδριο κατά τον κόσμο δρόμο. Διανύει όλη τη χώρα, φωτίζει και διαδίδει το πνεύμα της εκκληματικής συμμετοχής, το πνεύμα της αγάπης, της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Σήμερα είναι τιμητική μέρα για την πόλη της Σαλονίκης. Σήμερα τη Σαλονίκη προδέχεται τη φλόγα αυτή της αγάπης. Και βέβαια, στον σταθμό της Πυριακής Υπηρεσίας που φέτος για πρώτη φορά συμμετέχει ενεργά και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή την προσπάθεια στη λαμπαδιδρομία με τους λαμπαδιδρόμους της Ζέστης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την υπέροχη επιδοχή που μας επιφυλάξατε και για όσα κάνετε για την εθελοντική υποψία και την ιδέα και διάδοση της ιδέας της εθελοντικής υποψίας. Ευχαριστούμε και εμείς για την τιμή που κάναμε στο σώμα και ιδιαίτερα στην Ελληνική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης να κάνετε μια στάση στον ημί αυτό αγώνα που κάνετε και στην λαμπαδιδρομία σας και να θυμίσετε με την φλόγα την οποία έχετε τους πυροσβέστες και να έχετε υπόψη σας ότι και οι πυροσβέστες είναι εθελοντές ομολόγες, ενεργοί, συνέχεια και πέρα από το ότι δίνουν πλησίως το αίμα για την υπηρεσία, όποτε χρειαστεί όμως με τον γιατρό της υπηρεσίας και με τους κόπους και με τα νοσοκομεία και τη συνεργασία της νοσοκομείων και της υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης, να προσφέρουν το αίμα τους στους συνανθρώπους μας, είτε είναι πυροσβέστες, είτε είναι συνάνθρωποι ή πολίτες της Θεσσαλονίκης ή της ευρύτερης περιοχής. Σε αυτόν τον αγώνα που κάνετε κι εσείς, είναι πάρα πολύ ωραίος, είναι ευγενής, γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται πολλές φιάλες αίματος. Με αποτέλεσμα, έχετε καταλάβει το νόημα της καθαρά εθελοντικό πνεύμα. Γι' αυτό σας συγχαίρω και να είστε πάντα μπροστά στον αγώνα αυτό που κάνετε. Να είστε καλά. Θέλω να πω απλώς θερμά συγχαρητήρια σε όλους σας, όλους τους εθελοντές, όλους τους συναδέλφους που είχαν την ευγενή καλοσύνη να συμμετέχουν στη λαμπαδιδρομία. Όπως και όσους όλους όσους συμμετέχουν κάθε φορά στην εκκλησία που γίνεται. Και βέβαια για την τράπεζα αίματος που διαθέτει η εκκλησία και συμμετέχω και εγώ πάντα σε όλες τις υπηρεσίες, θα μας μιλήσει ο γιατρός της υπηρεσίας που σαν πλέον αρμόδιος. Και πάλι θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους υγεία και να έχετε καλή συνέχεια στις υπόλοιπες στάσεις ζωής, εγώ θα έλεγα, που κάνετε σε όλη την Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ιταλικά μου. Και τα δικά μου συγχαρητήρια για την αποτυχία που πήρατε αυτή, έτσι ώστε να ανασωπηρώσουμε λίγο τον αφιλεξιμό γύρω από την Ρωσία που τόσο πάσχει στην χώρα μας. Η πυροσβεστική σαν σώμα προσφοράς γενικότερα για τις δύσκολες ανάγκες του ανθρώπου δεν θα μπορούσε να πλησιάζει από μια τέτοια προσφορά ζωής για τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν από το 1985 ξεκίνησε η ιδέα της ιδρύσεως της Τράπεζας Αίματος στην Βόρειο Ελλάδα του πυροσβεστικού σώματος και από εκεί και πέρα ετησίως διακινούμε γύρω στα 300 μονάδες αίμα, προσφέρουμε 300 μονάδες αίμα στην ελληνική κοινότητα. Έχουμε τη διάθεση, προσφέρουμε στα πλαίσια πάντα του εθελοντισμού, χωρίς να έχουμε καμία απέτηση από το ελληνικό κράτος. Ωστόσο, προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε αίμα και να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ξέρουμε πολύ καλά και συνέχεια το εμποδίζουμε στο πυροσβεστικό πολιτισμό, ότι το να δώσεις αίμα προσφέρεις μια ζωή σε έναν άνθρωπο ή σε έναν συνάνθρωπο ο οποίος έχει μια ανάγκη. Δεν είναι απλά να πάρω 2 μέρες ελευθερία. Και πάλι συγχαρητήρια για την όλη προσφορά σας. Και πολύ. Θα συνεχίσουμε εμείς να προσφέρουμε πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι καλά. Πραγματικά πολύτιμη η συνεισφορά του πυροσβεστικού σώματος στο θέμα της εθελοντικής συνεργασίας. Να σας ενημερώσω ότι την λαμπαδιδρομία στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανέλαβε η Ομοσπονδία των Σεραϊκών Συλλόγων της Θεσσαλονίκης.
πολλά μέλη τις οποίες διαθέτουν τράπεζες αναπτυξιακές. Και αυτοί οι σύλλογοι στάθηκαν αλλογή στην προσπάθεια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και βοηθούν στον Ευρωπαϊκό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία επιλογή σας. Ευλήματα και τέτοια, καλά. Ευλήματα και τέτοια. Καλύτερο.